Monsieur Dennis, welcome to our show. Welcome. That was a beautiful song. Thank you. And it was a song that won you one of the prizes, I think, at the CHCR Talents Search. Yeah, last year it was the song that gave me the opportunity to show my talent in one of my originals. If it wasn't for that show, I would never be here. Okay, well, that's nice to know. We're glad that it helps young people. Είπες ότι χάρη του ταλέντου, του πρόγραμμα ταλέντο που παρουσίασε το CHCR, είσαι σήμερα εδώ. Τι έγινε από τότε που σε είδαμε στη σκηνή του Ριάλτο μέχρι σήμερα? Έμαθα, έχεις κάνει μια μεγάλη πρόοδο. Ναι, έχω κυκλοφορήσει, δηλαδή προσπαθώ να κυκλοφορήσω ένα δίσκο, το Ελλάδα, και είχα πάει στην Ελλάδα για ένα μήνα και είχα λάβει σε ένα διαγωνισμό μεταξύ των Επτανήσων, στα Επτάνησα και κέρδισα σε ένα διαγωνισμό. Με το τραγούδι Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή είναι σε μερικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα και παίζει. Και σκέφτομαι να ξαναπάω στην Ελλάδα να το σπρώξω περισσότερο. Τώρα, σε 2 εβδομάδες θα κυκλοφορήσει εδώ πέρα ο δίσκος. Θα υπάρχει σε όλα τα ελληνικά variety stores, στα μαγαζιά. Θα τα ακούσουν από το CHCR, θα μας φέρεις ένα για να το παίξουμε κι εμείς. Οπωσδήποτε. Okay. Πώς αποφάσισες, ήθελα να ξέρω, από τον Καναδά να πας στην Ελλάδα να γράψεις τα τραγούδια σου, να κάνεις το δίσκο? Where did you record the record? Εδώ πέρα στο Montreal το έκανα record. Γιατί έχουν πάρα πολύ καλά στούριο εδώ πέρα στο Montreal και ο ήχος είναι πιο καλύτερος. Δεν λέω πως στην Ελλάδα δεν έχουν καλό ήχο, αλλά δεν είχα δοκιμάσει τον ήχο στην Ελλάδα. Αλλά πήγα από ένα από τα στούριο στην Αθήνα και ο ήχος είναι πολύ, πολύ ωραίος και τον επόμενο δίσκο σκέφτομαι να τον ηχογραφήσω στην Ελλάδα. Και όταν έγραψες το δίσκο σου εδώ, μετά πήγες στην Ελλάδα και τον παρουσίασες εκεί σε εταιρείες, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. How did you push the record in Greece? Το ακούσανε πολλές εταιρείες, μικρές και μεγάλες. Αλλά το θέμα ήταν, είχα πολλές προτιμήσεις. Πολλοί μου ρωτήσανε να θέλουν να σπρώξουν το δίσκο μου. Αλλά είχα αρχίσει ήδη εδώ πέρα την ηχογράφηση στο στούριο στο Montreal. Ξαναγύρισα πίσω, τώρα τελειώνω και σκέφτομαι να το προωθήσω. Αλλά ένα από τα καλύτερα πράγματα που κάνω εκτός από το τραγούδι Ελλάδα είναι ότι την επόμενη φορά σκέπτομαι να στο δίσκο μου να βάλω 10 τραγούδια. Θέλω να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι που θα γίνει ο δεύτερος εθνικός ύμνος. Να σου πω, το τραγούδι είναι συγκινητικό. Τα λόγια είναι απίθανα και όλοι που μένουμε στο εξωτερικό και το τραγουδάμε και αισθανόμαστε κάτι για το τραγούδι. Τώρα, όταν λες θα γράφεις για τους μετανάστες, είσαι μετανάστης. Είμαι μετανάστης γι' αυτό και αισθάνομαι πως αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται, δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα και έχουν τόσες δυσκολίες κάθε μέρα στη ζωή του πέρα στην ξενιτιά, αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα και έχω δουλέψει, έχω δοκιμάσει τόσες πολλές δουλειές, δηλαδή έχω μπει μες στη ζωή, στην κοινωνία της ξενιτιάς και αισθάνομαι πραγματικά πως αισθάνονται οι Έλληνες. Σου έχεις αρκετά για να γράψεις άλλα 9 τραγούδια. Έχω πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. You said before that if it wasn't for your victory or your appearing on stage at Rialto Theater through the CHCR, the Greek radio station's talent search, that you might not have been here today. When you say you might not have been here, you are referring to an album you've recorded. You exactly. Also, you are writing mostly, you were just telling us in Greek, about immigrants. Explain that a bit to me. Immigrants. What is the song Ελλάδα, your winning song, your hit? What is it about? Το Ελλάδα, όπως είπα και προηγουμένως και τώρα προσθέτω, σημαίνει ξενιτιά. Tell me in English. Δηλαδή, what in does English. It mean? Yeah. Okay. Next. Okay. Ελλάδα, the song Ελλάδα means that it's the country of the Greek people that live here. Okay, Ελλάδα is Montreal. Ελλάδα can be Germany. Ελλάδα can be Australia or United States. But Ελλάδα means the real the homeland of the Greeks that they always
one day they want to go back and the nostalgia, you know, to go back to their country. You know, one day they can't because they want to sit down to make more money, or they can't because they have kids and they want to go to school and they can't. They have so many problems. They have parents in Greece. They want to go back to their parents. And this song, it just gives them the idea that they're just in their homeland. Like when they hear the song, you know, they visualize that they live there already, you know? In other words, we have roots in the homeland. We come here, we build roots in our new home. And it does divide you, doesn't it? It causes... It causes some kind of nostalgia to go back, you know? And to your first roots, I guess. Exactly, because my whole life, like I used to live there for 8 years. You know, it's beautiful down there. Your music is more contemporary. It's not the traditional Greek, you know, bouzouki and what traditionally the Greek folklore songs. The first song, okay, Elada, it contains inside 16 instruments. Okay. And I try to put everything, the traditional instruments together, like clarino, violins, guitar, everything together, timpani, as you heard when it starts, because I want to give a more new sound to the Greeks down there in Greece and also here, because every day I hear songs and they're all like kind of the same style. Like, let me put it that way, this I want to give a new sound. Because so that the ear of the people will relax a bit, you know, from the old sound. And from what they're used to hearing, yeah, and sure. It'll become more interesting because you see that in Greece there are companies like big companies, Minos, Matsas, and all these companies, and they have all like Laika, you know, Matika, all these Greek songs, and pop rock songs, but they all sound the same style. You know, so I want to give a bit more new sound, you know, to get out of the routine, yeah. to make people more happy. You also write and you have produced some English songs. What brought that about? How did that come about? Since I live here in Montreal, I recorded one song. It's called Come and Dance. I recorded the song in 1984. But lack of management and producing didn't work out, so I might redo the songs, but I have so many other songs. I have 25 songs in the list waiting. So you write your lyrics, also your music? Music, lyrics, everything, composing. Okay, so έχεις γράψει και τη μουσική και τα λόγια. Μάλιστα. Συνθέτω, γράφω στίχους, παραγωγή, arrangement, όλα τα κάνω εγώ γιατί... So, τι περιμένεις για το μέλλον, τι σκοπό έχεις τώρα? Τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι να σπρώξω το δίσκο εδώ πέρα, να τον προωθήσω όσο μπορώ και να μπω μέσα στην καρδιά των Ελλήνων όσο μπορώ και να έχεις επιτυχία ως τραγουδιστής. Nothing wrong with that. γιατί και να φύγω για την Ελλάδα, εγώ πάντα σκέφτομαι εδώ πέρα το μέρος και τους Έλληνες που ζουν σε αυτό το μέρος. Γιατί έχω γεννηθεί και εδώ πέρα και δεν ξέρω να υπάρχει άλλος έτσι εδώ πέρα όπως σκέφτεται, δηλαδή, για τους Έλληνες, δηλαδή τόσο πολύ. Γιατί από ό,τι οι Έλληνες πρέπει να είναι ενωμένοι, να ενωθούν και να πούνε, να υποστηρίξουμε ένας τον άλλον για να είμαστε ένα. Άμα οι Έλληνες είναι ένα, δεν θέλουμε τίποτα άλλο σε αυτό το κράτος. Οι πιο γεροί φίλοι στον κόσμο. Οι πιο γεροί φίλοι στον κόσμο. Αν οι Έλληνες γίνουν όλοι μαζί, ήδη έχουν γίνει σιγά σιγά, θα γίνουμε πιο δυνατοί. All right, well, όταν βγει ο δίσκος, θα σου ξαναμιλήσουμε, θα τον ακούσουν και ναι. Το CHCR ο κόσμος. Λέγεται Ελλάδα, είπες. Ελλάδα, είναι σε 2 εβδομάδες θα κυκλοφορεί. Και θα κυκλοφορεί σε όλα τα ελληνικά variety stores στο Montreal και θα ακούγεται από το ελληνικό σας σταθμό. Very good. Και σε λίγο και στα ράδια, στα αυτοκίνητα, in cassettes, and on the beach, on portable radios. All right, well, Διονύση, έχεις ένα τρομερό ταλέντο και είσαι από μια καινούργια γενιά που καταλαβαίνει και τη ζωή εδώ και της Ελλάδας. Οπωσδήποτε. Και νομίζω ότι θα έχεις πολλά να προσφέρεις με το ταλέντο σου. So all I see is a road to success.